Χριστός, να καλωσορίσω εκ μέρους του Δήμου τους επώνυμους παρουσιαστές της απόψινής βραδιάς και θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, διερμηνεύοντας το αίσθημα όλων ημών, να πω ότι η παρουσία σας λαμβρύνει την απόψινή εκδήλωση όχι λόγω της διασημότητάς σας, αλλά γιατί αυτή καθ' αυτή η παρουσία σας υποδηλώνει την κοινωνική σας ευαισθησία στην απόψινή εκδήλωση για το συγκεκριμένο θεατρικό σκοπό. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε η ευκαιρία να ξαναγίνουμε ζωντανοί, γιατί μόνο μέσα στην καρδιά όταν μπαίνεις, τότε ξαναγίνεσαι ζωντανός. Οπότε, στην ουσία εσείς μας προσφέρατε. Και στην ουσία οι άνθρωποι ή τα παιδιά που έχουν ανάγκη μας προσφέρουν να γίνουμε πιο άνθρωποι, να ξανανιώσουμε αυτές τις στιγμές αγάπης που μόνο δίνοντας μπορείς να την νιώσεις. Φαντάζομαι ότι έχετε διαπιστώσει εν της πράγμαση ότι η Κοακή κοινωνία είναι μια κοινωνία με βαθιά δημοκρατικά συναισθήματα, με ανθρωπιστικές αξίες και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να πάρετε μαζί σας, με πολύ έντονο το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εγώ εκ μέρους της κοινοφελούς επιχείρησης πρόνοιας του Δήμου μας που είστε σήμερα εδώ για αυτόν τον σκοπό. Θα ήθελα να απευθυνθώ στην Μαργαρίτα. Πριν από λίγο καιρό, η Μαργαρίτα μας επισκέφθηκε στα γραφεία μας και πολύ σεμνά, έως και συγκινητικά θα έλεγα και επιτρέψτε μου, μου είπε με το δικό της τρόπο, με δικά της λόγια, τι ακριβώς ήθελε να κάνει φέτος την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση της επιχείρησής της. Να σας πω για το διαδικαστικό μέρος, να το πω. Είναι το τυπικό κομμάτι γιατί η ουσία είναι αλλού. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, από το 11μελές διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, την οποία έχω την τιμή να προεδρεύω. Η κυρία Μαργαρίτα έχει εκτιμήσει το έργο που παράγεται στο κέντρο μας και θέλησε με την προσφορά της να αναβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών σε αυτό. Τότε λοιπόν, και τώρα απευθύνομαι πραγματικά στη Μαργαρίτα και τώρα μπαίνω στην ουσία, μου είπε ότι εγώ δεν είμαι καλή στα λόγια και δεν έχω την άνεση να εκφράσω με λόγια τα συναισθήματά μου. Εγώ λοιπόν απευθύνομαι στη Μαργαρίτα και της λέω ότι το σημαντικό δεν είναι να λέμε ωραία λόγια που τις περισσότερες φορές είναι κενά περιεχομένου. Το σημαντικό, Μαργαρίτα, είναι να έχουμε συναισθήματα. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι να μπορούμε αυτά τα συναισθήματα να τα μεταφράζουμε, να τα μετατρέπουμε τρόπον κοινά σε έργο και σε πράξη ζωής. Θέλω από αυτή τη θέση να διαβεβαιώσω την Μαργαρίτα και όλους τους χορηγούς, αλλά πολύ περισσότερο τον φίλο μας, το μέγα χορηγό των παιδιών με ειδικές ανάγκες, τον φίλο μου τον Παντελή τον Σβουρένο, ότι αυτά τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Αυτά τα χρήματα θα λύσουν ένα χρόνιο πρόβλημα για τα παιδιά μας. Θέλω να είστε απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Κλείνοντας, ήθελα να ευχηθώ σε όλες τις επιχειρήσεις του τόπου να πηγαίνουν καλά, γιατί μέσα από τη δική τους εμπορική επαγγελματική επιτυχία συνεισφέρουν και σε αυτό που είναι το μεγάλο στοίχημα αυτής της Δημοτικής Αρχής, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην κοινωνική συνοχή. Σας εύχομαι να είστε γεροί και δυνατοί και να μην ξεχάσω κι εγώ να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Τρικύλη, τον Ομογενή από το Σίδνεϊ, ο οποίος μας έστειλε 4.500 ευρώ, συμβάλλοντας καθοριστικά σε αυτόν τον πραγματικά πολύ σημαντικό σκοπό. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Μπράβο. Και τώρα να υποδεχτούμε τα κορίτσια που θα μας δείξουν αξεσουάρ από τις εταιρείες.
Εξτρέ, φούλα σούγα βαϊς κόντρας, ντόκα, βέρντε, μπιζού κόμπι. Thank you.
Llégame a